κατέκρινε την αμαρτία εν της αρκή, για να πληρωθεί η δικαιοσύνη του νόμου εις ημάς, τους μη περιπατούντας κατά σάρκαν, αλλά κατά το πνεύμα. Διότι οι ζώντες κατά σάρκαν, τα της αρκός φρονούσιν. Οι δε κατά το πνεύμα, τα του πνεύματος, επειδή το φρόνημα της αρκός είναι θάνατος. Το δε φρόνημα του πνεύματος, ζωή και ειρήνη. Διότι το φρόνημα της αρκός είναι έχθρα εις τον Θεόν, επειδή εις τον νόμο του Θεού δεν υποτάσσεται, αλλά ούτε δύναται. Όσοι δε είναι της αρκός, δεν δύνανται να αρέσωσιν εις τον Θεόν. Σεις όμως δεν είστε της αρκός, αλλά του πνεύματος, εάν το πνεύμα του Θεού κατοικεί εν ημίν. Αλλά εάν της δεν έχει το πνεύμα του Χριστού, ούτως δεν είναι αυτού. Εάν δε ο Χριστός είναι εν ημίν, το μεν σώμα είναι νεκρόν δια την αμαρτία, το δε πνεύμα ζωή δια τη δικαιοσύνη. Εάν δε κατοικεί εν ημίν το πνεύμα του αναστήσαντος των Ιησούν εκ νεκρών, ο αναστήσας των Χριστών εκ νεκρών θέλει ζωοποιήσει και τα θνητά ημών σώματα δια του πνεύματος αυτού του κατοικούντος εν ημίν. Άρα λοιπόν, αδελφοί, είμεθα χρεώστε ουχή στην σάρκαν, ώστε να ζώμεν κατά σάρκαν, διότι αν ζείτε κατά την σάρκαν, μέλετε να αποθάνετε. Αλλά εάν δια του πνεύματος θανατώνετε τας πράξεις του σώματος, θέλετε ζήσει. Επειδή όσοι διοικούνται υπό του πνεύματος του Θεού, ούτε είναι οι Θεού, διότι δεν ελάβατε πνεύμα δουλείας, δια να φοβήστε πάλι, αλλά ελάβετε πνεύμα υιοθεσίας, δια του οποίου κράζομεν αβάω πατήρ. Αυτό το πνεύμα συμμαρτυρεί με το πνεύμα ημών ότι είμεθα τέκνα Θεού. Εάν δε τέκνα, και κληρονόμη. Κληρονόμη μεν Θεού, συγκληρονόμη δε Χριστού, εάν συμπάσχομεν δια να γίνομεν συμμέτοχοι της δόξης αυτού. Αμήν. Αυτό λοιπόν που θέλει ο Θεός και μας προτείνει με το Λόγο Του είναι να συμπάσχομεν για να είμαστε συμμέτοχοι της δόξης αυτού και εδώ και εις τους αιώνες των αιώνων. Να συμπάσχομεν, αλλά με ποιον? Να πάσχομεν μαζί, αλλά με ποιον? Να συμπάσχομεν για να γίνουμε και συμμέτοχοι της δόξης αυτού. Συμμέτοχοι της δόξης του Χριστού εδώ στη γη, εάν συμπάσχομεν μετά του Χριστού. Αυτό είναι όλο το μυστικό του Ευαγγελίου. Σε αυτό δεν μπορείς να προσθέσεις τίποτα και δεν μπορείς να αφαιρέσεις. Έχει την ευκαιρία ο κάθε χριστιανός να συμμετέχει στη δόξα του Χριστού, τον οποίον ο Πατέρας δοξάζει και ο Χριστός δοξάζεται από τον Πατέρα και δοξάζει τον Πατέρα, και συμμέτοχος της δόξης του Χριστού να είναι ο κάθε ένας χριστιανός, με μία προϋπόθεση: να θέλει, να αποφασίσει να συμπάσχει μετά του Χριστού, να ταλαιπωρείται μετά του Χριστού, να αγωνίζεται μετά του Χριστού. Και αυτό γιατί? Γιατί είναι άνθρωπος. Εκεί δεν θα συμπάσχουμε, εκεί θα συμβασιλεύουμε. Εκεί δεν θα έχουμε την ανθρώπινη σημερινή φύση, αλλά εκεί θα έχουμε το νέο σώμα της Αναστάσεως, θα είμαστε ιοί του Θεού του ζώντος, θα συμβασιλεύουμε μετά του Χριστού εις τους αιώνες των αιώνων. Εδώ, εάν συμπάσχουμε, θα γίνουμε συμμέτοχοι της δόξης του Χριστού. Εδώ ο Θεός θέλει να δοξάζεται ο Χριστός στη γη. Εδώ ο Θεός δόξασε το Χριστό, καθώς είπε ο Κύριος μας: «Κύριε, σε ευχαριστώ γιατί με δόξασες και βοήθαμε να σε δοξάσω κι εγώ. Και σε δόξασα κι εγώ γιατί έπρατα κατά πάντα το θέλημά σου. Δοξάστηκε ο Χριστός από τον Πατέρα για ένα λόγο. Γιατί έπρατε κατά πάντα το θέλημά του. Γι' αυτό και παρέμεινε άγιος, αναμάρτητος, δίκαιος. Ανομία δεν βρέθηκε σε αυτόν, με αποτέλεσμα να διοικούνται κατά πάντα τα διαβήματα του ανθρώπου Χριστού Ιησού από τον Πατέρα. Γι' αυτό και ομολογεί, εγώ δεν λέω ό,τι θέλω, αλλά ό,τι μου λέει ο Πατέρας μου. Δεν κάνω ό,τι θέλω, αλλά κάνω το έργο του Πατέρα μου. Μία απόλυτη εξάρτηση. Απόλυτη ενότητα, την οποία θέλει και προσεύχεται για αυτήν ο Χριστός σε μας, μεταξύ μας και μαζί του. Κύριε, κάμε αυτή να είναι εν τη αληθεία μου, εν τη αληθεία σου, καθώς εμείς είμαστε εν. Κάνε να είναι εν τη δικαιοσύνη σου, δηλαδή εν το Ευαγγέλιο σου, εν το Λόγο σου, καθώς εμείς είμαστε εν. Και αν συμβεί αυτό, τότε τα βήματα του ανθρώπου θα διοικούνται απόλυτα από τον Πατέρα δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω. Αλλά πρέπει να συμπάσχουμε. Πρέπει να απαρνηθούμε τον εαυτό μας, έτσι λέει ο Χριστός, να πάρουμε το σταυρό μας και να ακολουθούμε μόνο το Χριστό. Με τον εαυτό σου μπροστά δεν πρόκειται να διοικούνται τα βήματά σου από τον Κύριο. Χωρίς το σταυρό που σου έδωσε ο Χριστός ή με μισό σταυρό, δεν πρόκειται να διοικούνται τα βήματά σου και δεν μπορείς ποτέ να ακολουθείς τον Χριστό. Δεν μπορείς να περπατάς στα ίχνη του Χριστού. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος είπε καθαρά και εξάστερα και σε εμάς, τον αγώνα των καλών ηγονίστην. Και ο πρώτος αγώνας είναι ο εσωτερικός αγώνας, δηλαδή ο αγώνας του εξωτερικού ανθρώπου που κυριαρχείται από τον νόμο της αμαρτίας και του εσωτερικού ανθρώπου που ιδίνεται, που χαίρεται στον νόμο του Θεού. Από εκεί αρχίζει το πρόβλημα, από εκεί αρχίζει ο αγώνας, από εκεί αρχίζει η δόξα, από εκεί αρχίζει η νίκη και ο θρίαμβος του χριστιανού. Γιατί χαιρόμαστε στο να θέλουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού, αλλά όταν έρχεται η στιγμή, ένας άλλος νόμος εμφανίζεται μέσα μας που μας οδηγεί στο να μην κάνουμε το θέλημα του Θεού. Εδώ τώρα πρέπει να νικήσουμε. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος φωνάζει «Ταλέπορος άνθρωπος είμαι». Το κατανόησε. Ναι, ταλέπορος είμαι. Ποιος θα με βοηθήσει και θα με ελευθερώσει από το σώμα αυτό του θανάτου, που στα μέλη του σώματος αυτού, στη σάρκα, υπάρχει και βασιλεύει ο νόμος της αμαρτίας? Ποιος θα με ελευθερώσει? Υπάρχει κανένας. Και αναγνωρίζει ότι μόνο ο Θεός δια του Ιησού Χριστού μπορεί. Δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος. Μόνο ο Θεός δια του Ιησού Χριστού, αλλά όχι αορίστος. Θα πάω να προσευχηθώ και να με βοηθήσει? Όχι. Αυτό δεν είναι συμπάσχομεν για να συμμετέχομεν στη δόξα. Δεν είναι να πάω να προσευχηθώ, βόηθα με Κύριε. Όχι. Βεβαίως θα το κάνουμε, αλλά δεν είναι αυτός ο θρίαμβος, δεν είναι αυτή η νίκη. Και εξηγεί λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, εάν θέλεις να είσαι χριστιανός που δεν βρίσκεται ούτε μία κατάκριση σε σένα, ένα είναι το γεγονός, όχι να προσεύχεσαι να σε βοηθήσει ο Θεός, αλλά να αποφασίσεις να περπατάς κατά το πνεύμα, απορρίπτοντας το να περπατάς κατά τη σάρκα, που είναι δική σου επιλογή, δικός σου αγώνας, δικό σου πάθος, δική σου ταλαιπωρία, δική σου προσπάθεια. Βεβαίως με τη χάρη του Χριστού, βεβαίως με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, βεβαίως, βεβαίως με όλα όσα ο Θεός μας εξασφαλίζει, αλλά είναι δική μας απόφαση. Θέλω να περπατώ κατά το Πνεύμα και βδελίτω με να περπατώ κατά τη σάρκα, βοήθαμε. Και ο Θεός μας έχει δώσει όλα τα χαρακτηριστικά, όλες τις δυνατότητες, καθώς λέγει πολύ απλά ο Απόστολος Παύλος, ομολογεί: ελευθερωθείς από της αμαρτίας και δουλωθείς στον Θεό, ο καρπός μου θα είναι εις αγιασμόν και το μέλλον μου ζωή αιώνιος. Θα γίνω συμμέτοχος της δόξης του Ιησού Χριστού, καθώς ο καρπός μου εδώ θα είναι εις αγιασμόν, και θα γίνω και συμμέτοχος της αιώνιας ζωής, καθώς θα βρεθώ εκεί όμοιος με τον Ιησού Χριστόν τον Κύριό μου. Αλλά ο αγώνας είναι εδώ, εδώ, τώρα. Και αγώνας χωρίς να ξέρεις γιατί αγωνίζεσαι, δεν υπάρχει αγώνας. Και εξηγεί ο Απόστολος Παύλος: διότι ο νόμος του πνεύματος, ποιανού πνεύματος, της ζωής εν Χριστώ Ιησού, αυτός με ελευθέρωσε. Δηλαδή το φρόνημα του Χριστού, το πνεύμα του Χριστού με ελευθέρωσε. Ξέρω ότι πρέπει να ζω εν Χριστώ Ιησού και να συμπάσχω με τον Χριστό Ιησού. Ο νόμος του πνεύματος της εν Χριστώ ζωής, αυτός με ελευθέρωσε. Δηλαδή ξέρω πώς πρέπει να ζω, όπως έζησε ο Χριστός. Καθώς λέει ο Απόστολος Παύλος τόσο ωραία: μιμητέ μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού. Ποιον μιμήθηκε ο Απόστολος, ποιον εμιμήτω ο Απόστολος Παύλος για να ζει τη ζωή του Χριστού? Έναν, τον Ιησού Χριστόν. Έναν. Ποιον εμιμούντο όλοι οι Άγιοι του Θεού της Καινής Διαθήκης? Έναν, τον Ιησού Χριστόν. Και πού τον εμιμούντο? Στο φρόνημά του. Εν μορφή Θεού υπάρχον, δεν ενόμισε ότι του έκλεψε κάποιος τη δόξα του, αλλά αντιθέτως οικειοθελώς απαρνήθηκε τον εαυτό του, τη δόξα του, εκένωσε τον εαυτό του πώς? Λαβών δούλου μορφή. Δεν μπορείς να κενώσεις τον εαυτό σου αν δεν λάβεις δούλου μορφή. Εάν δεν αποφασίσεις να γίνεις δούλος, απάρνηση αυτού δεν υπάρχει. Εκένωσε τον εαυτό του πως? Λαβών δούλου μορφή. Και όταν έλαβε δούλου μορφή, έγινε όμοιος με τους ανθρώπους και βρέθηκε κατά το σχήμα ως άνθρωπος. Και τότε εταπείνωσε τον εαυτό του, γενόμενος υπήκοος εις των Θεών, δίκαιος, έως θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Να ο τρόπος για να συμπάσχομεν. Και ξέρετε κάτι, αδερφοί, δεν υπάρχει άλλος τρόπος να είσαι μιμητής του Χριστού, να συμπάσχεις με τον Χριστό. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να γίνει συμμέτοχος της δόξης του Χριστού εδώ στη γη. Κανένας άλλος τρόπος. Εάν δεν απαρνηθείς τον εαυτό σου, αν δεν γενώσεις τον εαυτό σου από τη δόξα σου με έναν τρόπο, λαβών δούλου μορφή, δεν μπορείς ποτέ να γίνεις συμμέτοχος της δόξης. Θα είσαι ένας χριστιανούλης αμφιβόλου ποιότητος και αμφιβόλου τέλους. Με το Θεό δεν μπορούμε να παίζουμε. Εάν σπέρνουμε στη σάρκα θα θερήσουμε φθορά. Τελειωμένα τα πράγματα. Μόνο αν σπέρνουμε στο πνεύμα θα θερήσουμε ζωή αιώνιο. Ιδιαίτερα δε αυτό το θέμα, και γι' αυτό ο Θεός δίνει δυνάμεις στις έσχατες ημέρες, ιδιαίτερα δε τις έσχατες ημέρες που εκείνο που περιμένουμε δεν είναι το θάνατο το φυσικό, να χωρίσει η ψυχή από το σώμα, ώστε και την τελευταία στιγμή όποιος επικαλεστεί το όνομα του Χριστού να σώζεται, αλλά τώρα μπαίνουμε στην κρίσιμη εποχή της αρπαγής της Εκκλησίας, που εκεί δεν μπορούμε να παίξουμε. Θα ακουστεί το κέλευσμα, θα ακουστεί η φωνή του Αρχαγγέλου και δεν θα προλάβουμε να είμαστε έτοιμοι, όπως οι πέντε μωρές παρθένες, όταν θα ακουστεί η σάλπιγγα του Θεού και θα μεταμορφωθούμε. Τώρα λοιπόν είναι καιρός ευπρόσδεκτος, τώρα είναι η μέρα σωτηρίας, τώρα πρέπει να συμπάσχουμε, τώρα πρέπει να αγωνιζόμεθα τον αγώνα τον καλό. Τώρα, γιατί δεν ξέρουμε πότε έρχεται ο Κύριος. Κι ούτε θα το μάθουμε, παρά μόνο όταν ακουστεί το κέλευσμα του Θεού, αλλά τότε θα είναι αργά. Όσοι δεν είναι έτοιμοι δεν θα προλάβουν να ετοιμαστούν. Όσοι είναι έτοιμοι θα προλάβουν άμεσα, έγκαιρα να ετοιμαστούν. Εάν δεν γενώσουμε, εάν δεν υποστούμε την γένωση, την οποία ο Θεός θέλει, το φρόνημα του Χριστού, εάν δεν γενώσουμε τον εαυτό μας, λαβώντες δούλου μορφή, τότε θα μπορέσουμε ποτέ ούτε να είμεθα συμμέτοχοι της δόξης του Χριστού εδώ, ούτε έτοιμοι για την αρπαγή της Εκκλησίας, γιατί λέγει όποιος δεν έχει το πνεύμα του Χριστού δεν είναι του Χριστού. Αλλά εάν έχει το πνεύμα του Χριστού, τότε ο Χριστός κατοικεί μέσα του και τότε το σώμα είναι νεκρό για την αμαρτία, το δε πνεύμα, το Άγιο που κατοικεί μέσα μας, ζωή για τη δικαιοσύνη του Θεού. Άρα δίκαιος. Γιατί το πνεύμα είναι ζωή για τη δικαιοσύνη του Θεού. Και αν είσαι δίκαιος, τότε τα διαβήματά σου θα κατευθύνονται από τον ίδιο το Θεό. Άλλος, επειδή το αδύνατον εις των νόμων, καθότι ήταν ίσχυρος σαρκός, ο Θεός έπεμψε τον εαυτού Υιόν με ομοίωμα σαρκός αμαρτίας και περί της αμαρτίας, ώστε κατέκρινε την αμαρτία εν τη σαρκή. Άλλος δεν θα κατακριθεί και δεν μπορεί να κατακριθεί η αμαρτία σου στη σάρκα σου. Δηλαδή δεν μπορείς να ελευθερωθείς. Θα θέλεις, θα αγωνίζεσαι, αλλά δεν θα μπορείς να ελευθερωθείς. Θα είσαι δεμένος στις επιθυμίες σαρκός. Θα θέλεις να κόψεις το τσιγάρο, αλλά δεν θα μπορείς. Θα θέλεις να απομακρυνθείς από τις επιθυμίες των άλλων πραγμάτων, αλλά θα είναι αδύνατον. Θα θέλεις να ταπεινώνεσαι, αλλά το πνεύμα σου θα υψώνεται. Ένας άνθρωπος έξω από τη δύναμη του πνεύματος του Αγίου. Ένας άνθρωπος αδύναμος, φοβισμένος, που τσακώνεται με τη γυναίκα του και με τον άντρα της, που τσακώνεται με τα παιδιά τους, που τσακώνεται με τους αδελφούς του, που τσακώνεται με τους γείτονες. Ένας άνθρωπος, ένας χριστιανός αδύναμος εντελώς. Γιατί δεν υπάρχει μέσα του η μοναδική δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Δεν υπάρχει. Γι' αυτό, όχι μόνο και γι' αυτό θα τσακώνεται. Γιατί οι ζώντες κατά τη σάρκα φρονούν τα της σαρκός. Υπάρχει το φρόνημα του Χριστού και υπάρχει και το φρόνημα της σάρκας. Όσοι ζουν κατά τη σάρκα δεν έχουν ελευθερωθεί από την αμαρτία και γι' αυτό φρονούν τα της σαρκός. Όποιοι όμως ζουν κατά το πνεύμα φρονούν τα του πνεύματος. Και πολύ εύκολα στην προσωπική μου ζωή μπορώ να ξέρω τι φρονώ. Μπορώ να ξέρω πραγματικά ποιο είναι το φρόνημά μου. Μπορώ. αν το φρόνημά μου δεν περιέχει την έννοια της κένωσης, τότε φρονότατη σαρκός. Αν το φρόνημά μου περιέχει την έννοια της κένωσης, του αδιάσματος από τη δόξα μου, από το χαρακτήρα μου. Λέω, έχω ακούσει πολλές φορές, ο χαρακτήρας του χριστιανού δεν αλλάζει. Τραγικό λάθος. Είναι σε αυτούς που δεν ζουν κατά το πνεύμα αλλά κατά τη σάρκα. Αλλάζει, λέει, αφού τα πάντα γίνονται νέα. Πού το στηρίζεις ότι δεν αλλάζει ο χαρακτήρας σου? Ο χαρακτήρας δεν αλλάζει μόνο εάν περπατάς κατά τη σάρκα. Εκεί βέβαια πώς να αλλάξει? Ποιος να στον αλλάξει? Ποια δύναμη είναι αυτή που θα σου αλλάξει το χαρακτήρα? Όταν όμως ζεις κατά το πνεύμα, ελευθερωθείς από την αμαρτία και περπατάς κατά το πνεύμα λαβών δούλου μορφή, τότε υπάρχει η αιώνια δύναμη του Θεού μέσα σου και είσαι συμμέτοχος της δόξης του Θεού. Εσείς όμως, λέει, δεν είσαστε σαρκός, αλλά του πνεύματος. Σε πότε όμως? Εάν το πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σου. Αν το πνεύμα του Θεού κατοικεί, δεν είναι σβησμένο, κατοικεί εν δυνάμει μέσα σου. Τι σημαίνει κατοικεί? Κυριαρχεί, σε διοικεί, σε οδηγεί. Εάν δεν λες να σου πω τη γνώμη μου και αυτά που κάνει, και αρχίζεις και κρίνεις και κατακρίνεις και διαλογίζεσαι, το Πνεύμα το Άγιο δεν κατοικεί μέσα σου. Γιατί όταν το Πνεύμα το Άγιο κατοικεί μέσα στον άνθρωπο, δεν έχει γνώμη, έχει τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, έχει τη δύναμη του Θεού. Φέρεται προς την τελειότητα. Δεν κάθεται και κουτσομπολεύει και κουβεντιάζει. Δοξάζει το Θεό. Πληρούται πνεύματος Αγίου. Παίρνει τη δύναμη του ουρανού. Κατεβαίνει ο ουρανός μέσα του. Γιατί επιπλέον έχει το φρόνημα του Χριστού, το πνεύμα του Χριστού, και κατοικεί ο Χριστός μέσα του. Άρα λοιπόν, αδερφοί, δεν είμαι θα χρεώστε στη σάρκα. Δεν χρωστάμε στη σάρκα τίποτα. Τίποτα δεν οφείλουμε στη σάρκα μας. Τίποτα δεν χρειάζεται να δίνουμε στη σάρκα μας. Δεν είμαστε χρεώστες της σάρκας, ώστε να ζώμεν κατά τη σάρκα. Γιατί τι σημαίνει χρεώστες? Πρέπει να ικανοποιήσω τη σάρκα μου, τις χρωστάω, πρέπει να καλύψω τις ανάγκες της. Έτσι είναι ο άνθρωπος, ο σαρκικός. Ζει για να καλύψει τις ανάγκες της σαρκός του. Και γι' αυτό καλοποιεί τη σάρκα, την ομορφαίνει τη σάρκα, φροντίζει για τη σάρκα. Και βεβαίως είναι ναός του Πνεύματος του Αγίου και πρέπει να το φροντίζουμε, αλλά όχι να το καλοποιήσουμε. Τώρα τελευταία βγήκε και καινούργια μόδα στις άντρες. Λέει να κάνουνε χαλάουα να φεύγουν οι τρίχες. Μην γελάτε, γιατί μπαίνει και στους χριστιανούς αυτό. Να κάνουμε, λέει, χαλάουα, να μην έχουμε τρίχες. Γιατί? Για να είναι όμορφη η σάρκα μας. Είπαγε ο πίσω μου σατανά. Είπαγε ο πίσω μου σατανά. Αυτό στην αρχαιότητα, ξέρετε ποιοι το κάνανε? Κάθισα και το ψάξα γιατί με ρωτήσανε, μου λένε είναι αμαρτία ή δεν είναι? Οι πόρνες και οι κίνεδοι. Αλλιώς οι πόρνες και οι πόρνοι, οι γυναίκες. Γι' αυτό και κουρεύει, ξυρίζανε και τα μαλλιά τους. Δεν αφήναν τρίχα πάνω, αλλά και το σημαντικότερο. Στις ανθρωποθυσίες, τον άνθρωπο που θυσιάζαν τον ξύριζανε τελείως. Καλοπίζω τη σάρκα μου. Είμαι χρεώστης τη σάρκα μου. Αδελφοί, δεν είμαστε χρεώστες της σάρκας. Αμήν. Αμήν. Δεν οφείλουμε στη σάρκα μας τίποτα. Αμήν. Αλλά αντιθέτως, δια του Πνεύματος του Αγίου, δια της δυνάμεως του Πνεύματος του Αγίου, θανατώνουμε τις πράξεις του σώματος και ζούμε εν Χριστώ Ιησού. Τις πράξεις του σώματος τις θανατώνουμε, δεν τις αποκαλύπτουμε, δεν τις καλοπιάνουμε, δεν τις φροντίζουμε, διότι, ακούτε αδερφοί αγαπητοί, ένα συγκλονιστικό εδάφιο, κατά ταπεινή μου γνώμη, διότι δεν ελάβατε πνεύμα δουλείας. Όποιος χρωστεί στη σάρκα έχει πνεύμα δουλείας, είναι δούλος της σάρκας, δούλος των ανθρώπων. Δεν ελάβατε πνεύμα δουλείας για να φοβάστε πάλι, δεν φοβάσαι. Δεν έχουμε πνεύμα δουλείας, έχουμε πνεύμα δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού. Έχουμε πνεύμα Άγιο που κατοικεί μέσα μας. Έχουμε το πνεύμα του Χριστού που δοξάζει τον Πατέρα. Δεν έχουμε πνεύμα δουλείας, αλλά έχουμε πνεύμα υιοθεσίας, δια το οποίο κράζομαι αβάω πατήρ. Δεν είμαστε δούλοι της σάρκας, δούλοι των ανθρώπων. Είμαστε ελεύθεροι, ελευθερωθέντες με το σταυρό του Γολγοθά, με τη θυσία του Χριστού, και είμαστε δυνατοί εν πνεύματι Αγίο, δια του Πνεύματος του Αγίου. Και έτσι όσοι άγονται, όσοι διοικούνται από του Πνεύματος του Θεού, αυτοί είναι πραγματικά παιδιά του Θεού. Μόνο αυτοί που άγονται, που διοικούνται, των οποίων τα βήματά τους κατευθύνει ο Κύριος. Αυτοί αναγνωρίζονται από το Θεό παιδιά του Θεού. Να λοιπόν αδερφοί αγαπητοί, για να φτάσουμε και στο τέλος της υποθέσεως. Αν είμαστε τέκνα Θεού, είμαστε κληρονόμοι Θεού, συγκληρονόμοι Ιησού Χριστού, μόνο αν συμπάσχουμε για να συμμετέχουμε τις δόξες του Χριστού. Εάν λοιπόν η σάρκα μας είναι νικημένη, τότε ξέρετε τι είμαστε, οι ψιπέτες αετοί. Βάλε ένα κοτόπουλο να πετάξει, μισό μέτρο πάει. Βάλε ένα κόκορα να πετάξει. Δεν θέλω να είμαι κόκορας χριστιανός, ούτε να είσαστε κότες χριστιανές. Αετοί αδερφοί, αετοί. Αετοί με τα φτερά της πίστης και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Και ξέρετε πως πετάνε οι αετοί? Πάνω στον αέρα, πάνω στο Πνεύμα το Άγιο. Και ξέρετε που φτάνουνε? Στα πιο ψηλά μέρη της γης. Και ο Θεός δεν μας θέλει αδερφοί γαλόπουλα και κοτόπουλα, αετούς υψηπέτες. Γι' αυτό να συμπάσχομαι, και συμπάσχομαι με το να γκρεμίζουμε, να θανατώνουμε τις πράξεις του σώματος δια του Πνεύματος του Αγίου, με τα βεβαιότητα ότι δεν χρωστάμε στη σάρκα μας τίποτα. Δεν έχουμε καμία πρόθεση να ικανοποιήσουμε τις επιθυμίες της σάρκας μας, αλλά η πρόθεσή μας είναι να δοξάζεται ο Πατέρας μας ο ουράνιος, να δοξάζεται ο Χριστός, να δοξάζεται το Παράκλητο στο πνεύμα της αληθείας, να δοξάζεται η Βασιλεία των Ουρανών. Και εμείς ελευθερωθέντες από της αμαρτίας, δουλωθέντες εις τον Θεό, να έχουμε τον καρπό μας εις αγιασμό και το τέλος μας ζωή αιώνιο. Αμήν.